Εξήγησέ μου και γιατί φοράς άσπρη μπλούζα, ενώ οι υπόλοιποι φοράνε μαύρη. Ναι, γιατί. Γιατί, να σου πω, μεγάλο λάθος που πήγαμε άσπρο μπλουζάκι εκεί, γιατί όταν, καταρχήν όταν έφτασε στον Άγιο Δομήνικο, είχα ψωνίσει κάποια πράγματα για να έχουμε για το παιχνίδι. Ναι. Έτσι που μας είχε ζητήσει η παραγωγή. Η βαλίτσα μου χάθηκε. Δηλαδή από Μαδρίτη. Για πάντα. Όχι, από Μαδρίτη για Άγιο Δομήνικο. Όταν προσγειώνομαι στον Άγιο Δομήνικο, έρχεται να με πάρει η παραγωγή. Περιμένω την τσάντα μου, εκεί που έρχεται από τα τέτοια, από τις βαλίτσες. Περιμένω, κάνω 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1/4 λεπτά. Τι έγινε, ας πούμε, γιατί η βαλίτσα μου άργησε. Και πάω, ας πούμε, και. Γιατί είναι σε άλλη χώρα. Ναι, πέρα από αυτό, λέει βαλίτσα. Κάτι ξέρανε, δεν θέλανε. Ναι, κάτι έγινε. Και πάω εκεί σε έναν τύπο, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν με τις βαλίτσες κτλ. Το λέω στα αγγλικά, συγγνώμη, λέω η βαλίτσα μου. Δεν μιλούσε γρήγορα αγγλικά. Λέω, ωραία. Λέω βαλίτσα, κοπανιέρο, κάτι εκεί ισπανικά. Προσπάθησα να βγάλω μια συζήτηση. Έχω χάσει και εγώ βαλίτσα σε ισπανόφωνη χώρα και δεν έβγαλα άκρη. Τη βρήκα μετά από 3 εβδομάδες. Και χάθηκε η βαλίτσα, βγαίνω έξω. Ευτυχώς που είχα ένα σακ βουαγιάς με τα συγκεκριμένα πράγματα. Λέω, παιδιά, λέω, δεν έχω ούτε μαγιό, ούτε ρούχα. Χάθηκε η βαλίτσα μου. Μου λένε ψώνια αύριο. Και μου λένε εκεί από την παραγωγή, η Μαριάννα που πήγα συγκεκριμένα, που την συμπαθώ πάρα πολύ, ότι να πάρει, λέει. Άσπρη μπλούζα, γιατί η μαύρη θα τραβάει ακτινοβολίες, θα ζεσταίνεσαι περισσότερο, έχει ζέστη κτλ. Λέω ρε, σίγουρα πάρω σου μπλουζάκι, θα γίνεται χάλια. Λέω. Μου λέει, θα το πλένεις, λέει. Λέω, πού θα το πλένω, μου λέει, στη θάλασσα. Λέω, τι να πλύνω στη θάλασσα, λέω, τώρα από το μπλουζάκι. Μου λέει, άκουσε με, πάρε άσπρο. Και πήρα άσπρο. Με έδωσε και το μαγιό εκείνο με τα καπάκια και αυτό άσπρο. Άρα τη φωτογραφία την έβγαλε στον Άγιο Δομήνικο. Αυτή βγήκε στον Άγιο Δομήνικο συγκεκριμένα πριν ξεκινήσουμε στο πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι που ήταν εκεί. Γιατί πραγματικά το είχα απορία. Εγώ δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάποια τόσο έτσι. Με παρασκήνιο απάντηση. Απλά νόμιζα ότι θα είχε. Όχι, έγινε ολόκληρη ιστορία. Και είχα πει το ότι εγώ δεν θα παίξω αν δεν γυρίσει η βαλίτσα μου. Θέλω να γυρίσει να δω τη βαλίτσα μου. Τελικά μετά από πόσο καιρό ήρθε. Γύρισε μετά από 5 μέρες. Μου τη βγάλανε φωτογραφία και μου την έδειξαν. Ότι αυτή. Λέω, ναι, λέω. Αυτή είναι, λέω, μπορώ να έχω τα μαγιό μου, λέω τώρα. Μου λέει, όχι, λέει, με αυτά τα ρούχα διάλεξε, με αυτά θα συνεχίσει να παίζει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, μέχρι να φύγει.